πάντως να 3-4 δίδους. Επίθεση με κυβερνοϊό δέχθηκαν όλα τα κύρια ηλεκτρονικά συστήματα στην Νότια Κορέα. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ξαφνικά κατέρευσαν όλοι οι υπολογιστές στους 3 μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας. Μάταια, οι τεχνικοί επιχειρούσαν μόνοι τους να αποκαταστήσουν αυτό που αρχικά θεωρούσαν ως βλάβη και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι όλες οι οθόνες είτε ήταν μαύρες είτε εμφάνισαν περίεργα μηνύματα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε αποσταθεροποίηση και των υπολογιστικών συστημάτων σε 2 μεγάλες τράπεζες. Οι υποψίες τράφηκαν αμέσως στη Βόρεια Κορέα, καθώς στο παρελθόν έχει αποπειραθεί να πραγματοποιήσει τέτοιες ενέργειες, αλλά προς το παρόν η Σεούλ παραμένει επιφυλακτική μέχρι ότου έχει σαφή εικόνα και ατράνταχτα στοιχεία. Οι αρχές της Σεούλ αντέδρασαν αστραπιαία. Επί του παρόντος έχουμε συστήσει ειδική ομάδα διαδικτυακών αντιμέτρων στην οποία περιλαμβάνεται πολιτικό προσωπικό, κυβερνητικοί παράγοντες και αξιωματικοί του στρατού. Στην νοτιοκορεατική πρωτεύουσα μετέβη ο Ντέιβιντ Κοέν, επικεφαλής της υπηρεσίας κυρώσεων του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συντονιστούν οι προσπάθειες για τον ευρύτερο αποκλεισμό της Βόρειας Κορέας. Η επίσκεψη αυτή δεν ήταν καλοδεχούμενη από όλους, καθώς έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Σεούλ διαμαρτυρήθηκαν φιλιρινιστές που θέλουν να αρθεί το εμπάργκο και να ξεκινήσουν συνομιλίες στην Κορεατική Χερσόνησο.